κύριε Δέδε, σήμερα είχατε επίσκεψη στην Καλαμάτα, πήγατε στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο. Θέλουμε να δούμε το κλίμα που συναντήσατε, μάλλον καθώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και το κυβερνητικό σχέδιο για τη συγχώνευση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ. Και θα θέλαμε και τη δική σας άποψη πάνω στο σχέδιο αυτό. Ένας από τους λόγους της επίσκεψής μας, όπως σωστά είπατε, είναι και αυτός. Η άποψη που συνδιαμορφώνεται τόσο από τους διδάσκοντες στον χώρο του Πανεπιστημίου όσο και τον ΤΕΙ είναι ότι τα πνευματικά ιδρύματα, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Πελοποννήσου θα πρέπει να ενδυναμωθούν και λειτουργικά και εκπαιδευτικά μέσα από αυτό το καινούργιο σχέδιο νόμου. Άρα, στη φάση της διαβούλευσης που βρισκόμαστε τώρα, τόσο οι δικές μας προτάσεις, όσο που συγκλίνουν με τις προτάσεις των ιδρυμάτων, θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Συναντήσαμε ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα. Υπάρχουν σημαντικά λειτουργικά και τεχνικά προβλήματα, προβλήματα υποδομών που πρέπει να μπουν σε μια τροχιά υλοποίησης, αλλά φυσικά υπάρχει και το μείζον ζήτημα της επιστημονικής περαιτέρω αναβάθμισης δύο ιδρυμάτων που ήδη συμβάλλουν και στην παραγωγική και στην πνευματική ανάπτυξη του τόπου. Πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα η σχέση της περιφέρειας, του θεσμού της περιφέρειας με τα ανώτατα ιδρύματα είναι ακροτεριασμένη. Εμείς θεωρούμε ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στην Πελοπόννησο, σε συνεργασία με την περιφέρεια, θα πρέπει να λειτουργήσουν ως ο βηματοδότης της πορείας ανάπτυξης περιφερειάς μας. Έχουμε ένα think tank, μια δεξαμενή σκέψης, που και παραγωγικά και πολιτιστικά και πνευματικά μπορεί να οθήσει την αναπτυξιακή διαδικασία της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εμείς τουλάχιστον αυτό επιδιώκουμε, αυτό επαγγελόμαστε και αυτό θα εφαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε αν η ψήφος των πολιτών μας αναδείξει νέα περιφερειακή αρχή τη νέα περίοδο. Να επιμείνω λίγο το κυβερνητικό σχέδιο που είναι υποδιαμόρφωση. Θέλει διόρθωση, θέλει τροποποιήσεις. Είναι σαφές ότι χρειάζεται βελτιώσεις, χρειάζεται αλλαγές και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει σε εξέλιξη η φάση της διαβούλευσης, ώστε μέσα από τις γόνιμες και τεκμηριωμένες προτάσεις να υπάρξουν οι αλλαγές εκείνες που θα επιτρέψουν και την καλύτερη λειτουργικότητα και την άνοδο του επίπεδου των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της περιφερειάς μας. Να ρωτήσω δύο ακόμα σημαντικά ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Μέσα στον Απρίλιο θα έχουμε την προκήρυξη για την προεπιλογή, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όπως γνωρίζετε, στις 29 Μαρτίου είχαμε μια πολύ θετική εξέλιξη. Η Διυπουργική ΣΔΙΤ Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Γιάννη του Δραγασάκη, και στην οποία είχα την τύχη να εισηγηθώ μαζί με τον Υπουργό τον Χρήστο τον Σπίρτζη το θέμα, αποφάσισε την ένταξη του έργου στα ΣΔΙΤ. Στις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Αυτό μας έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι υπηρεσίες του Υπουργείου κινούνται πυρετωδώς στην κατεύθυνση της υλοποίησης της δημοπράτησης. Πριν το Πάσχα θα έχουμε και τη δημοπράτηση του έργου. Αν δεν υπήρχε ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα σε σχέση με αυτό, θα έλεγα ότι προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουν να βιώσουμε μια εικονική πραγματικότητα. Χωρίς μελέτες, χωρίς χρήματα, χωρίς εδώ. Γιατί πραγματικά είναι ακραίο μικροπολιτικό παιχνίδι, είναι ακραία τακτική μαυρογιαλούρου, χωρίς να υπάρχουν χρήματα και κωδικοί αριθμοί γι' αυτό στο ΕΣΠΟ. Χωρίς να υπάρχουν μελέτες, χωρίς να υπάρχουν εγκρίσεις, να εντάσεις δήθεν έργα, τα οποία θα έπρεπε βέβαια να είχαν υλοποιηθεί τα προηγούμενα 9 χρόνια, και τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, γιατί ακριβώς δεν έχουν τις προϋποθέσεις που σας ανέφερα πριν. Νομίζω ότι αυτό το συνεχές παραμύθι, τα συνεχή επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, έχουν πια γίνει γνωστά στους πολίτες και γι' αυτό οι πολίτες τέτοιου τύπου μικροπολιτικές πρακτικές τις απορρίπτουν και θα τις αποδοκιμάσουν και στις εκλογές. Τα μεγάλα έργα χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια και μεθοδική προετοιμασία. Δεν μπορεί με επιπόλαιους σχεδιασμούς και μεριχές κινήσεις να προσπαθούμε να εκτελέσουμε μεγάλα έργα. Το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι πράγματι μεγάλο έργο και απαιτεί και τη σοβαρότητα της απερχόμενης περιφερειακής αρχής στην προετοιμασία του και την υλοποίησή του και τη σοβαρότητα από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω ότι οι παλινοδίες που βιώσαμε όλοι το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τις απαλωτριώσεις και τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κακή τεχνική και οργανωτική προετοιμασία αναστέλουν και εμποδίζουν τη διαδικασία των εξελίξεων με αποκλειστική ευθύνη γι' αυτό στην απερχόμενη περιφερειακή αρχή. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη μεθοδικότητα, μεγαλύτερη σοβαρότητα,
καλύτερη οργάνωση ώστε κάποια πράγματα να αρχίσουν να μπαίνουν μπροστά. Η παράταξή μας ήδη έχει τοποθετηθεί με ευθύτητα και με ρεαλισμό. Παρά το γεγονός ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και προσωπικά αλλά και η παράταξή μου και η παράταξη του Νίκου Πατσαρίνου είχαμε στηρίξει διαφορετικές προτάσεις έχοντας μια διαφορετική άποψη για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε τελεσμένα. Ποια είναι αυτά? Έχουμε μια σύμβαση που υπογράφηκε και η οποία, αν δεν τηρηθεί από πλευράς του ελληνικού δημοσίου, θα δημιουργήσει σημαντικές ποινικές ρήτρες, δηλαδή τεράστιες αποζημιώσεις για τον ανάδοχο. Δεύτερον, έχουμε δεσμευμένα χρήματα από τις ευρωπαϊκές κοινότητες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτό το συγκεκριμένο έργο ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Και τρίτον, αυτό πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, εξαιτίας ακριβώς της αργοπορίας που υπήρξε στην περιφέρειά μας, στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου και η ολοκλήρωση του έργου είναι πια μνημονιακό προαπαιτούμενο. Δεν είναι τοπικό ζήτημα ή περιφερειακό ζήτημα, είναι πια εθνικό ζήτημα. Άρα εμείς στεκόμαστε σε αυτό απέναντι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Λέμε ότι θα ακολουθήσουμε το δρόμο που δημιουργήθηκε με βάση τα τελεσμένα, αλλά ταυτόχρονα θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επαναδιαπραγματευτούμε το σύμβαση, αν είμαστε εμείς περιφερειακή αρχή, με τον ανάδοχο προς όφελος του ελληνικού δημοσίου.